Οι εκπτώσει, οι χειμερνέ, παρατείνονται για ένα μήνα ακόμα. Η απόφαση αυτή σχολιάζεται επικοινότροπα από του επαγγελματίε που θα πωλούν φθηνά τα προϊόντα του για έναν ακόμη μήνα, με την ελπίδα από την άλλη για την τόνωση τη αγορά να κυριαρχεί. Ο κόσμο μπορεί τον τελευταίο μήνα των εκπτώσεων να υποφεληθεί από τι καλέ τιμέ των προϊόντων και να ψωνίσει ό,τι επιθυμεί σε πολύ καλέ τιμές. Ε, ελπίζω τον Μάρτι να πάει ακόμα καλύτερα και να ξεπουλήσουμε τα χειμερινά μας προϊόντα σε τιμές, όπως είπα, καταπληκτικές. Ε, δεν είναι όφελο σε κανένα κατάστημα να κρατήσει εμπόρευμα για τον χρόνο. Τα εμπορε... Ειδικά τα ρούχα και τα παπούτσια, από την... τα ξέρετε όλοι, ε, έχουν ε, αλλάζει μόδα και καλό είναι να ξεπουλήσουν να μην έχουμε το ίδιο εμπόρευμα του χρόνου. Η ελπίδα για αυξημένη κίνηση το Μάρτιο στο πλαίσιο τη παράταση τη εκτοτική περίοδου εμπεριέχει και τον κίνδυνο των μειωμένων εισόδων, αφού τα εμπορεύματα έχουν αγοραστεί ακριβά και πολλούνται ακόμη και στο κόστο, με την αναγκή στήριξη από το κράτο να είναι επιτακτική, καθώ οι τελευταίοι μήνε τη πανδημία και των περιορισμών ήταν χειρότεροι των πολλών τελευταίων ετών για του επαγγελματίε. Όταν ένα προϊόν το δίνει με 50% και 70% έκπτωση, όπως καταλαβαίνετε, το κέρδος είναι ελάχιστο. Ε, μηδενικό μπορώ να πω. Όταν πουλά λοιπόν εμπόρευμα μηδενικό, σαφώς δεν έχεις ε, κέρδος. Ε, με μηδέν ε, κέρδος, ε, σαφώς δεν πάει καλά. Ε, και γι' αυτό θέλουν στήρι, θέλουμε στήριξη από την πολιτεία. Και... Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τώρα θα πληρωθούμε την έκτη ε, επιστρεπτέα, ε, οι υποσχέσεις είναι πολλές, θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει και πώς ε, αν η, η έκτη επιστρεπτέα φτάσει και στο τελευταίο μικρομάγαζο, γιατί η πέμπτη δεν πήγε.